Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κοντά σας είναι η πρωινή επισκόπηση με όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και είναι σήμερα, Λουκία, πλούσια η ατζέντα της εκπομπής. Πολλά τα θέματα που συζητήθηκαν χθες στην Βουλή. Να κάνουμε αρχή από το νομοσχέδιο της ψηφιακής διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου κάτι ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης. Καλημέρα, Λάμπρε. Ο κ. Πιερακάκης ανακοίνωσε πως από την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουμε στις ταυτότητες στο κινητό μας τόσο την αστυνομική μας ταυτότητα όσο και το διαβατήριο. Και το δίπλωμα οδήγησης. Και το δίπλωμα οδήγησης, ναι. Και παρόλα αυτά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως άσκησαν κριτική. Κριτική σε αυτό. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι, επεσήμανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ζητώντας να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drone και την εισαγωγή στο δημόσιο των αναδυόμενων νέων τεχνολογιών. Ειδικά για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ο Υπουργός τόνισε πως την Τετάρτη θα παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τα έργα που θα ακολουθήσουν, ενώ την ίδια μέρα αναμένεται να υλοποιηθεί η ένταξη στα κινητά μας, τηλέφωνα, της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης. Την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο θα παρουσιάσουμε την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση. Το νομοθετικό της σκέλος είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα. Έχουμε το σκέλος το οποίο αφορά τον κανονισμό και έχουμε και τα έργα τα οποία στην πορεία θα πρέπει να κάνουμε, τις υποδομές, όχι μόνο τα βιβλία του νόμου, αλλά και τις οθόνες του κώδικα, που θα μπορέσουν αθρηστικά να θεμελιώσουν τη μετάβαση. Και βέβαια αυτό θα το διαβουλευτούμε επίσης εκτενώς. Και επίσης νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ότι ενώ θα συμβαίνει αυτό, ενώ δηλαδή το πρωί της ημέρας θα μιλάμε για τη στρατηγία της τεχνητής νοημοσύνης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καλώς εχώ των πραγμάτων, θα παρουσιάζουμε τη μετάβαση της υφιστάμενης ταυτότητας στο wallet του κινητού μας τηλεφώνου και του διπλώματος οδήγησης. Δηλαδή θα έχουμε κάτι πάρα πολύ απλό από την υφιστάμενη διαδικασία, πέρα από την έγχαρτη μορφή της ταυτότητας, πλέον θα την έχουμε και στο κινητό μας τηλέφωνο. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό επί COVID. Τώρα μπορούμε, νομίζω, σε εγχώρια επίπεδο να το κάνουμε για τα πάντα. Τα συναρμόδια υπουργεία το θέλουν και για την ταυτότητα και για το δίπλωμα οδήγησης. Και είναι ένας ενδιαφέρον συμβολισμός. Γιατί επί της ουσίας η χώρα πολιτογραφείται στο μέλλον και ο κάθε πολίτης της. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αποκτούμε όλα εκείνα τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία για να μπορέσουμε να είμαστε παρόντες σε αυτή τη μεγάλη εξέλιξη και σε συγκεκριμένα σημεία της, αν είναι δυνατόν, και πρωταγωνιστές. Και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε όλους εκείνους οι οποίοι χρειάζονται προστασία από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί κανένας δεν πρέπει να μείνει πίσω από αυτή τη μεγάλη αλλαγή η οποία συντελείται στη χώρα υπό μορφή χιονοστιβάδας. Νωρίτερα, διαφωνίες και επιφυλάξεις επί του νομοσχεδίου διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για βιαστικό, ελλιπές, αποσπασματικό, γενικό λόγο και ασαφές πλαίσιο. Αμφισβήτησαν δε πως με τις εν λόγω διατάξεις διασφαλίζεται τόσο η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, όσο και η ισότιμη συμμετοχή όλων στις νέες τεχνολογίες και τα ωφελήματά τους. Ένα δεύτερο σημείο κριτικής που ασκούμε στην κυβέρνηση αφορά τη σπουδή της να θεσπίσει εθνική νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι ο πυρήνας του νομοσχεδίου. Εκεί που έχουμε και τις περισσότερες ενστάσεις, δηλαδή, τη στιγμή που από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει συνταχθεί το 2021 πρόταση κανονισμού σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Σας επισημάναμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει αυστηρές συστάσεις στα κράτη-μέλη να μην θεσπίσουν εθνική νομοθεσία, γιατί κάτι τέτοιο θα κατακερμάτιζε την εσωτερική αγορά και θα προκαλούσε ανασφάλεια δικαίου στους χρήστες και στους παρόχους των συστημάτων τεχνητής νομοσύνης. Και προκρίνει η πρόταση για τον κανονισμό την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ρυθμίσεις που θα προστατεύουν τους πολίτες από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που πιθανόν να αντιμετωπίζουν με προκαταλήψεις ή ρατσιστικά φίλτρα τις διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές, φιλετικές ή ακόμα και θρησκευτικές ταυτότητες. Θέλουμε κάθε εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης που αφορά έργο πληροφορικής δημοσίου τομέα, βέβαια, να παραδίδεται ως πλήρης και με τον κώδικα της στο δημόσιο τομέα και να εκτελείται σε υποδομές servers που ανήκουν, βέβαια, στο δημόσιο. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου για την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αποτελεσματικότερη χρήση των αναδυόμενων και προηγμένων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, οι τεχνολογίες του διαδικτύου των πραγμάτων και η ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης εντάσσονται, κατά τη γνώμη μας, στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για προσαρμογή της καπιταλιστικής οικονομίας στις νέες επενδυτικές απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων
για να βρεθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται διέξοδο στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, πραγματικά. Και είναι και πολύ πρωτοποριακά, έτσι ακούγονται. Έχει φτάσει το δημόσιο, κάποια στιγμή όταν θα μιλήσετε να μας απαντήσετε, σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη? Αυτό το δημόσιο στην Ελλάδα έχει τέτοιο επίπεδο υποδομών και τεχνολογιών για να εφαρμόσει τεχνητή νοημοσύνη? Μέρα μου έρχεται όλα τα χυμαριωρεί ο Φερετζές της έλειπε. Οραματιζόμαστε και αγωνιζόμαστε ώστε αυτές οι τεχνολογίες να εξυπηρετούν τελικά τον πολίτη, τον άνθρωπο και όχι τα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, όχι τις ολιγαρχικές ελίτ. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα την πολιτική μας συζήτηση για σήμερα. Έχουμε μαζί μας την πρωινή επισκόπηση, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου από το Βόρειο Τομέα. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Παρατηρούμε και αυτό το καλοκαίρι αρκετές πυρκαγιές. Το τελευταίο 24ωρο μόνο σημειώθηκαν 58 πυρκαγιές. Υπάρχει μια διαρκής και διαχρονική αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την διαχείριση αυτών των πυρκαγιών. Πιστεύετε όντως ότι η κυβέρνηση θριαμβολογεί αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, καταρχάς είναι αλήθεια ότι έχουμε ήδη τις τελευταίες εβδομάδες δοκιμαστεί με πάρα πολλές καταστροφές. Η πρόσφατη καταστροφή που έγινε στην Πεντέλη και στην Παλίνη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μιλάμε για πάνω από 20.000 στρέμματα. Η πρώτη αυτοψία δείχνει ότι πάνω από 120 σπίτια έχουν πολύ σοβαρές ζημιές. Και σίγουρα αυτό που εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν θέλουμε να κάνουμε κομματική εκμετάλλευση πάνω στις στάχτες και στον ανθρώπινο πόνο και στην καταστροφή. Αυτό που μας ξένησε πάρα πολύ και γι' αυτό ασκήσαμε και μία κριτική ήταν στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός, ο κ. Στυλιανίδης, τη δεύτερη μέρα της καταστροφής στην Πεντέλη, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, όταν προσήλθε στο κέντρο επιχειρήσεων, που έδειξαν μία πολύ μεγάλη αυταρέσκεια και ικανοποίηση, ενώ προφανώς είχαν φανεί τα διαχρονικά προβλήματα που υπάρχουν. Και μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται ότι αυτό το Υπουργείο της Κλιματικής Αλλαγής συγκροτήθηκε πριν από ένα χρόνο μετά από την τεράστια καταστροφή που είχαμε στην Εύβοια και στη Βαρυμπόμπη. Μιλάμε, πραγματικά υπήρχε μια τρομακτική καταστροφή και τότε αυτό το Υπουργείο υποτίθεται ότι θα δούλευε προκειμένου να υπάρχει ένας καλύτερος σχεδιασμός και ως προς την πρόληψη και ως προς τον συντονισμό και φυσικά και στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αυτό λοιπόν που φάνηκε και δυστυχώς φάνηκε και με τα χιόνια, γιατί πρέπει να σας θυμίσω και τα προβλήματα που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο με την Αττική Οδό και όλη την χιονόπτωση τότε στην Αττική, αλλά και τώρα δυστυχώς με τις φωτιές και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Βλέπετε τι γίνεται στη Δαδιά, βλέπετε στη Λέσβο, είδαμε ξανά στην Ηλία. Είναι ότι η πρόληψη δεν φάνηκε να υπάρχει μέσα από ένα επεξεργασμένο πλαίσιο, δεν είδαμε να ενισχύεται η πολιτική προστασία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν 3.500 θέσεις κενές στο πυροσβεστικό σώμα και πολύ περισσότερο δεν υπήρξε ο αναγκαίος συντονισμός. Άρα η κριτική μας είναι μια κριτική επικοδομητική, με αγωνία, με ανησυχία. Δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας και οφείλει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην έχουμε πλέον ξανά τις ίδιες καταστροφές. Ο κύριος Οικονόμου είπε ότι έχουμε καταφέρει να μην θρυνούμε θύματα, σε αντίθεση με τον κύριο Κουρουμπλή που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι σιγά το πράγμα δεν είναι και το πιο δύσκολο πράγμα να μην έχεις θύματα. Κοιτάξτε, είναι αναμφίβολο ότι η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλα. Αυτό δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς. Όμως δεν μπορεί μια πολιτική πρόληψης, συντονισμού και αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών, γιατί μιλάμε για κλιματική κρίση, εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια κλιματική αλλαγή, να περιορίζεται μόνο στο 112. Το 112 είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν μπορεί ο κύριος Στυλιανίδης επί τρεις φορές να τονίζει ότι όλη η μεγάλη επιτυχία ήταν το 112. Σαφώς να γίνει εκένωση όπου πρέπει να γίνει, αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει η πρόβλεψη, η πρόληψη και ο συντονισμός, να μην καταστρέφονται περιουσίες και σπίτια και κυρίως αυτή η τεράστια καταστροφή στις δασικές εκτάσεις. Να πω χαρακτηριστικά ότι πάνω στο δάσος της Δαδιάς που έκαιγε 5 μέρες αυτή η πυρκαγιά και μιλάμε για ένα οικοσύστημα πολύτιμο για όλη την Ευρώπη, όχι μόνο για τη χώρα μας. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση έγινε η κήρυξη έκτακτης ανάγκης.
Και εδώ δεν μπορεί κανείς παρά να σχολιάσει ότι τα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη μείωσε την προστασία των δασών, έκανε αλλαγή όσον αφορά τους φορείς διαχείρισης των δασών με πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Δεν είδαμε να γίνονται οι προσλήψεις σε δασοφύλακες και να υπάρχει η αντίστοιχη πρόβλεψη. Άρα εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε κομματική εκμετάλλευση, όμως έχουμε ευθύνη ως αξιωματική αντιπολίτευση να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και την κριτική, γιατί το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Άρα θεωρείτε ότι χρειάζεται μια εθνική στρατηγική και σε αυτό το πλαίσιο πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας. Είχε πάει επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές της Αττικής, της Ανατολικής Αττικής. Μίλησε ακριβώς για την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής. Να σας θυμίσω ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά πριν τις εκλογές είχε καταθέσει αυτό το μεγάλο πόρισμα του γερμανού καθηγητή, του Goldmayer, που ακριβώς, Goldhammer, που είναι μια πλήρως επεξεργασμένη πρόταση, και τότε μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης την είχε θεωρήσει θετική. Δυστυχώς όμως από αυτή την έκθεση Goldhammer δεν έχει γίνει κάποια αξιοποίηση. Γιατί το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα η πρόληψη, είναι να υπάρχει το έμψυχο προσωπικό, ιδίως της πυροσβεστικής. Σας πω χαρακτηριστικά ότι με τη δήλωση του ίδιου του κύριου Στυλιανίδη στην μεγάλη πυρκαγιά της Πεντέλης και της Παλίνης ήταν διπλάσια η αστυνομική από τους πυροσβέστες. Και δεν μπορώ να μην θέσω το ερώτημα. Αντί για χίλιους φρουρούς, ειδικούς φρουρούς για τα πανεπιστήμια, δεν θα ήταν καλύτερα να είχαμε πάρει χίλιους πυροσβέστες, ενώ πραγματικά για την πανεπιστημιακή αστυνομία εμείς έχουμε κάνει την κριτική μας και λέμε ότι μόνο ένταση προκαλεί και συμπτώματα αυταρχισμού. Η εθνική στρατηγική, κυρία Υπουργέ, δεν προϋποθέτει και μια εθνική συνεννόηση? Και τι συνεννόηση μπορεί να έχετε όταν πλακώνεστε ακόμα και για τα στοιχεία? Δεν είναι ότι έχετε αντιπαράθεση για την πρόληψη ή για την αντιμετώπιση. Ακόμα για το εύρος των στοιχείων, είδαμε χθες ότι μίλησε για 200 σπίτια ο κ. Τσίπρας, ο δήμαρχος Παλίνης είπε για 3-4, ο κ. Οικονόμου έκανε λόγο ότι δεν γνωρίζει τα στοιχεία ο κύριος Τσίπρας, του επιτέθηκε ο κύριος Ηλιόπουλος. Κοιτάξτε, από ό,τι φάνηκε πάντως, ο κύριος Οικονόμου δεν γνώριζε τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Γιατί το αρμόδιο Υπουργείο για τις υποδομές και τη χωροταξία είχε εκδώσει ανακοίνωση και πάνω εκεί ανέφερε ο κύριος Τσίπρας ότι είχαν γίνει 251 αυτοψίες και εξ αυτών υπήρχαν προβλήματα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά σε 124 οικίες, συν μια σειρά από επιχειρήσεις. Άρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης επικαλέστηκε τα κυβερνητικά στοιχεία, τα υπουργικά στοιχεία. Ο κύριος Οικονόμου, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έπρεπε να είναι πιο ακριβής και να μην προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργεί ένα διχαστικό κλίμα, απαξιώνοντας την κριτική της αντιπολίτευση, η οποία... Οφείλω να επισημάνω άλλη μια φορά ότι ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε για την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής. Και αν η κυβέρνηση φέρει μια εθνική στρατηγική, αλλά που να έχει όμως και απτές συγκεκριμένες αποφάσεις, δηλαδή προσλήψεις πυροσβεστών, προσλήψεις δασοφυλάκων, επιτέλους να ολοκληρωθεί η ιστορία με τους δασικούς χάρτες, που όπως ξέρετε δεν έχει ολοκληρωθεί. Και επειδή μιλάμε από την τηλεόραση της Βουλής, δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά και στο μεγάλο πολυνομοσχέδιο που εισάγεται στην Ολομέλεια την Πέμπτη, θα είναι το τελευταίο μεγάλο νομοσχέδιο, που είναι ένα νομοσχέδιο πάλι εναντίον του περιβάλλοντος. Δηλαδή, στην ουσία έρχεται να υπονομεύσει προστατευμένες περιοχές Natura σε όλη τη χώρα μέσα από επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια της προστασίας. Άρα, δυστυχώς, βλέπουμε στην πράξη μια κυβέρνηση η οποία μιλάει μεν για το περιβάλλον, αλλά δεν το προστατεύει. Να περάσουμε τώρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, και στο άλλο θέμα αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, που είναι η ακρίβεια, το ρεύμα, η οικονομία και όλα όσα βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Χθες ο κύριος Κρέκας έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Πώς τις κρίνετε αυτές? Αν κάτι επιβεβαιώθηκε, και νομίζω και μαζί είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση πριν από ένα μήνα, όταν είχε έρθει εκείνη η περίφημη τροπολογία που υποτίθεται θα γινόταν αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, η κριτική που είχαμε ασκήσει τότε είναι ότι στην πραγματικότητα θα αποκρύπτονται η ρήτρα αναπροσαρμογής και θα ενσωματώνονταν στην κειμενόμενη τιμή του ρεύματος. Αυτό δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία επιβεβαιώθηκε χτες. Είδατε λοιπόν ότι οι τιμές που ανακοίνωσαν οι πάροχοι ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλές, πάρα πολύ αυξημένες. Μιλάμε
ότι φτάνει πια η μεγαβατόρα στα 500 ευρώ, μιλάμε αστρονομικό ύψος ακρίβειας, άρα η ρήτρα είναι παρούσα, απλώς κρύβεται μέσα από τις αυξήσεις των τιμών και η κυβέρνηση αναγκάστηκε για τον μήνα τώρα τον Αύγουστο να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα επιδότησης περίπου 1,1 δις, ακριβώς, 1 κιλοβατόρα. Ακριβώς, προκειμένου να μπορέσει να συγκρατήσει αυτή τη τεράστια αύξηση, αλλά στην πράξη συνεχίζει να κάνει το ίδιο, να επιδοτεί δηλαδή τα υπερκέρδη και την ισχροκέρδεια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί αφενός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί έτσι, θέλει διαφορετικά μέτρα και συνεχώς αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση στη διαμόρφωση της τιμής, να μπει δηλαδή ένα όριο κέρδους όσον αφορά τις εταιρείες. Έχουμε πει χαρακτηριστικά ότι ένα εύλογο ποσοστό θα ήταν το 5% μαζί με τα κόστη των εταιρείων. Αλλά να μην συνεχίσει αυτό το αδιέξοδο, η κυβέρνηση να επιδοτεί την αυξανόμενη συνεχώς τιμή του ρεύματος και ταυτόχρονα τα υπερκέρδη να πολλαπλασιάζονται και να μην φορολογούνται. Γιατί ακόμα και αυτό το μειωμένο ποσό που τελικά ανακοίνωσε η ΡΑΕ, γιατί εμείς έχουμε κάνει έναν υπολογισμό, κάναμε και μία παρουσίαση. Ο συνάδελφος, ο Σωκράτης ο Φάμελος, που είναι και ο τομεάρχης μας, που υπολογίσαμε στο 9 μήνα ότι η ισχροκέρδεια, αυτά τα κέρδη, ξεπερνούν το 1,7 δις. Μέχρι στιγμής, ακόμα και τα λιγοστά που υπολόγισε η ΡΑΕ, τα περιορισμένα, δεν είχε έρθει διάταξη στη Βουλή για να φορολογηθούν. Δηλαδή έχουν περάσει 4-5 μήνες και φορολόγηση των υπερκερδών δεν έχει ακόμα γίνει. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση το θέμα αυτό, γιατί δυστυχώς η ακρίβεια θα συνεχίζει να συρρυκνώνει το εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Είμαστε η ακριβότερη χώρα στη βενζίνη. Εκεί τι θα γίνει τώρα με το χειμώνα που μας προετοιμάζει ήδη και η Φόντε Λάιεν για το τι μελιγενέστε. Οι Ρώσοι σιγά σιγά κλείνουν ακόμα περισσότερο τη στρόφιγγα. Νομίζω ότι όλα τα δείγματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Καταρχάς, όπως βλέπετε, στον πόλεμο στην Ουκρανία δεν υπάρχει φως. Είναι σαφές ότι και από την πλευρά της Αμερικής δεν γίνονται οι πιέσεις εκείνες. Ίσα-ίσα γίνεται μια παράταση του πολέμου και από τη μεριά της Ρωσίας. Αυτό είναι εις βάρος και του ουκρανικού λαού, αλλά και όλων των ευρωπαϊκών λαών τελικά. Και βλέπετε ότι η Αμερική κερδίζει από αυτή την παράταση. Κερδίζει και σε κέρδη όσον αφορά την ενέργεια με τις εξαγωγές του LNG και όσον αφορά την πώληση των όπλων και των εξοπλισμών που έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή σε ανατολικές χώρες. Όπως ακόμα και οι Ρώσοι κερδίζουν και οι Αμερικανοί. Ακριβώς κερδίζουν και χάνουν αυτή τη στιγμή οι ευρωπαϊκοί λαοί. Εδώ λοιπόν αφενός υπάρχει μια ολιγορία της Ευρώπης, αυτό πρέπει να το πούμε. Η Ευρώπη οφείλει να λάβει πολύ πιο συντονισμένα μέτρα και για να συμβάλλει στο να τερματιστεί αυτή η πολεμική εισήραξη στην Ουκρανία, αλλά πάνω απ' όλα να αντιμετωπιστεί το θέμα της ενέργειας. Δεν είναι λύση αυτό που λένε ότι θα μειώνουν κάποιες ώρες το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο χειμώνα ή τη θέρμανση. Και ταυτόχρονα βέβαια κάθε κυβέρνηση κρίνεται και για τα μέτρα που λαμβάνει. Γιατί δεν μπορεί να περιμένουμε ότι κάποια στιγμή η Ευρώπη θα πάρει μέτρα. Βλέπετε στην Ιταλία ο Μάριο Ντράγκη ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές στο μέτωπο του Νότου και αυτή τη στιγμή είναι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει διαφορετικά μέτρα, όπως σας είπα πριν, και για την τιμή του ρεύματος. Δεν μπορεί συνεχώς να επιδοτεί. Κάποια στιγμή ο δημοσιονομικός χώρος δεν θα φτάνει, δεν καλύπτει το πρόβλημα και η ισχροκέρδη αυξάνει στις εταιρείες. Κάποια στιγμή πρέπει και να φορολογηθούν αποτελεσματικά και να μπει ουσιαστικό πλαφόν κέρδους στις εταιρείες, αλλά εμείς επιμένουμε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Θα είδατε και τη μελέτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου που λέει χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή ένας στους δύο Έλληνες έχει μειώσει την κατανάλωση ειδών πρώτης ανάγκης προκειμένου να καλύψει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Αυτό είναι ένα αδιέξοδο όσο συνεχίζει. Θέλει μια ριζική διαφορετική αντιμετώπιση. Τώρα, χθες είχαμε πολιτική αντιπαράθεση και για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς ζητάτε με το Ταμείο Ανάκαμψης? Αυτό που είχαμε προτείνει εξ αρχής και το είχε πει και ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή εδώ και αρκετούς μήνες, και πρέπει να σας πω ότι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν συμφωνήσει, χαρακτηριστικά το Πασόκ Κινάλ είχε την ίδια άποψη, ήταν ότι έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτά τα 19 δις συν
τα δάνεια του Ταμείου, τα οποία πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την ανάκαμψη της οικονομίας και για την ανάπτυξη της χώρας, ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Εμείς ασκήσαμε κριτική στον τρόπο κατανομής των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ήδη από τον περασμένο χρόνο, τέτοια εποχή είχε περάσει από τη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, λέμε ότι ακόμα και αυτά που η ίδια η κυβέρνηση προέκρινε, που εμείς έχουμε διαφωνίες, θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφάνεια και μια λογοδοσία στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο που γίνεται η εκταμείευση και η υλοποίηση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό πρέπει να σας πω, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ήμουν χρόνια ευρωβουλευτής. Mm-hmm. Υπήρχε μια, θα λέγαμε, αντίστοιχη επιτροπή όλων των πολιτικών ομάδων που παρακολουθούσε την εκτέλεση των μεγάλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού σε πάρα πολλά κοινοβούλια. Ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες υπάρχουν τέτοιες διακομματικές επιτροπές. Το αρνήθηκε η κυβέρνηση και δεν υπάρχει λόγος άρνησης. Ο μόνος λόγος που μπορούμε να σκεφτούμε είναι πρώτον ότι δεν θέλει τη λογοδοσία, δηλαδή είναι μια κυβέρνηση που κινείται στη λογική της αδιαφάνειας και των απευθείας αναθέσεων που έχουν ξεπεράσει αυτή τη στιγμή κατά πολύ τα 7 δις. Υπάρχει ίσως η αγωνία της κυβέρνησης να αποκρύψει τις μειωμένες απορροφήσεις του Ταμείου. Έχει πέσει πάρα πολύ έξω όσον αφορά τις υλοποιήσεις του Ταμείου. Και προφανώς υπάρχει και η διάθεση να κάνει μια αυθαίρετη διαχείριση των πόρων αυτών, χωρίς να μπορεί να υπάρχει η αντίστοιχη λογοδοσία. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος και θεσμικό και δημοκρατικό και θα σας πω και κάτι χαρακτηριστικά μέσα από την αδιαφάνεια. Αποκρύπτεται ο αποκλεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μια κυβέρνηση έχει όφελος να υπάρχει και να λειτουργεί μια διακομματική τέτοια επιτροπή στη Βουλή. Και να υπάρχει και μια συνεχή συνεννόηση με τους φορείς, με τους κοινωνικούς εταίρους. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την αδιαφάνεια, την αυθαιρεσία και όχι τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μάλιστα. Και να σας ρωτήσουμε και για το θέμα της Τουρκίας, γιατί είχαμε πάλι πρόκληση από τον Ερντογάν, που ο οποίος είπε ότι θα μάθει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης με το στρατό στα νησιά. Είχαμε και ένα δημοσίευμα από ένα τουρκικό think tank που προειδοποίησε τον κύριο Ερντογάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμουν υπέρ της Ελλάδας σε περίπτωση που γίνει κάτι. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο δεν έπιασαν τόπο? Κοιτάξτε. Και από αυτό και από το γεγονός ότι δεν πήρε τελικά το F-16 που ήθελε η Τουρκία. Καταρχάς πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στο Κογκρέσο που λειτουργεί ως κοινοβούλιο και είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός και όποιος Έλληνας Πρωθυπουργός απευθύνθηκε, ήταν και από ευκαιρία των 200 ετών από την Επανάσταση του 21. Από εκεί και πέρα είναι άλλο πράγμα η Αμερικανική Διοίκηση. Όπως ξέρετε, μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, βγήκε επίσημα η Αμερικανική Διοίκηση δια της βοηθού του Υπουργού Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είπε ότι σαφώς θα προχωρήσει η πρόταση της διοίκησης όσον αφορά την αναβάθμιση και τη νέα προμήθεια των F-16. Και κατατέθηκε η τροπολογία από μια σειρά βουλευτές, θετική τροπολογία, η οποία βέβαια στην ουσία αφήνει ένα παράθυρο στον πρόεδρο Biden μέσα από... Έχει και από το Σύνταγμα το Αμερικανικό αυτή τη δυνατότητα, αλλά σίγουρα... Για εθνικό συμφέρον. Ακριβώς, για εθνικό συμφέρον, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα ανάχωμα του Κογκρέσου σε σχέση με την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Συνεπώς, όσον αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης, είναι σαφές ότι αν κάποιος έχει παραβιάσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η Τουρκία τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξέρουμε και όσον αφορά τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης τι έχουν υποστεί και όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά είναι τελείως απαράδεκτη η οποιαδήποτε συζήτηση όσον αφορά την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό δεν προβλέπεται καν στη συνθήκη της Λοζάνης και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να το λέει μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία έχει κηρύξει κάζους μπέλη στην Ελλάδα και έχει τη στρατιά του Αιγαίου. Εμείς πρέπει να μην μπαίνουμε στη λογική της έντασης. Εμείς πρέπει να έχουμε ως χώρα μια συγκροτημένη εξωτερική πολιτική. Η δική μας η κριτική είναι ότι θα πρέπει αυτή η εξωτερική πολιτική να είναι πολυδιάστατη, με συμμαχίες και με σαφείς αποφάσεις στις αντίστοιχες συλλογικές συνεδριάσεις, είτε του ΝΑΤΟ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί βέβαια εμείς στη Μαδρίτη ασκήσαμε κριτική. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα της Μαδρίτης τελικά εξυπηρέτησαν τους στόχους που είχε θέσει η Τουρκία χωρίς
να υπάρχουν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες για τη χώρα μας και κυρίως αυτή η διάταξη που αφενός απελευθέρωσε την παροχή και προμήθεια όπλων από τις σκανδιναβικές χώρες προς την Τουρκία, δημιουργώντας ένα αρνητικό προηγούμενο και η πρόβλεψη περί ενισχυμένης παρουσίας της Τουρκίας στην κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της Ευρώπης. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, θα μας πείτε αν τον πιστεύετε τον Πρωθυπουργό, θα πάτε διακοπές? Είπε να πάμε όλοι άνετα διακοπές στο Προεδρικό, έτσι είπε. Κοιτάξτε, η εκλογολογία. Δεν το πιστεύουν οι βουλευτές, λέγε αυτό. Την εκλογολογία την είχε καλλιεργήσει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και οι βουλευτές, οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε ζητήσει εκλογές. Είμαστε σε μία ετοιμότητα. Θα κάνετε ένα μικρό διάλειμμα όμως. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι κάποιες μέρες όλοι θα χρειαστούμε, γιατί έχουμε για να προετοιμάσετε τον αγώνα. Και έχουμε και ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά. Οπότε να σας ευχηθώ και καλό καλοκαίρι. Και εσείς να είστε καλά. Και να είναι ήρεμο και χωρίς φωτιές και καταστροφές. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και πάμε στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης να δούμε που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης. Με την τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης. Το λόγο πήραν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων. Είναι νομοσχέδιο που φέρνει μια πραγματική μεταρρύθμιση. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε διαφορετικές απόψεις και προτάσεις να διορθώσουμε αν κάτι δεν φαίνεται λειτουργικά να μπαίνει προς το καλό. Όμως δεν άκουσα καμία τέτοια άποψη και συνεπώς με αυτές τις ίδιες σκέψεις κλείνω και τοποθετούμε εισηγούμενος ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι σε σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει επένδυση σε μια εκπαίδευση επικυρωποιημένη, μια εκπαίδευση της αστυνομίας σύγχρονη, προσαρμοσμένη στις πολλαπλές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της αστυνομίας. Η προσπάθειά σας για συντηρητική στροφή της ελληνικής αστυνομίας προκύπτει και από τις μαζικές προσλήψεις ειδικών φρουρών και τη δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Προφανώς η αστυνομική δεν μπορεί να είναι όργανα επιβολής, τρόμου και καταστολής. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να διαθέτει κουλτούρα ομαλής επανένταξης των κρατουμένων στην κοινωνία. Και το βλέπουμε πια αυτό και στον θεσμό της κοινοφελούς εργασίας που έχει καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2019 και στην υποεκμετάλλευση του θεσμού των αγροτικών φυλακών. Το ζήτημα της αστυνομικής εκπαίδευσης δεν είναι στρατικοποιημένη ήμη, δεν κρίνεται αλλάζοντας κάποια ζητήματα οργάνωσης. Εκείνο το οποίο είναι το σημαντικό είναι η κατεύθυνση που αυτή η εκπαίδευση λειτουργεί. Και είναι μια κατεύθυνση που τηρείται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και δεν είναι άλλη από την κατεύθυνση της καταστολής. Το νομοσχέδιο κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση κατά την ελληνική λύση. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μπορούσε, όπως τονίσαμε, σε ορισμένα σημεία να μην είναι τόσο ελαστικό, να είναι ακριβώς, να τα έχουμε θίξει αυτά τα σημεία. Παραδείγματος χάρη, κύριε Υπουργέ, θα το ξαναπώ, έξω τα κόμματα από τις σχολές αστυνομίας. Έχει καταγραφεί η άποψή μας στις προηγούμενες συνεδριάσεις επί του νομοσχεδίου, φυσικά και υπό το πρίσμα όλων όσων έγιναν τις προηγούμενες μέρες. Θα έχουμε όμως από αυτόν την δυνατότητα να μιλήσουμε αύριο στην Ολομέλεια, γιατί πραγματικά αυτά που είδαμε αυτές τις μέρες όχι μόνο μας λυπούν όχι μόνο ως πολίτες αυτής της χώρας, πραγματικά μας θορυβούν και μας δημιουργούν αρκετές επιφυλάξεις, επιτρέψτε μου να το θέσω όσο πιο κομψά μπορώ, για το τι θα έρθει, το τι θα ακολουθήσει αύριο. Στη συνέχεια το λογοπήρε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου. Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στις επιτροπές ενός από τα πιο σημαντικότερα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αφορούν το κρίσιμο θέμα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο δημιουργίας όλης εκείνης πρωτίστως το ανθρώπινο δυναμικό της αναγκαίας μόρφωσης και γνώσης και μεταξέλιξης που χρειάζεται προκειμένου να έχουμε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας τα οποία να έχουν επιστημονική επάρκεια και να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος στην αστυνομία του 2030. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας των Ομόθεσης Πρωτείας, τον κύριο Βασίλη Γιώργιακα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε με την κυρία Ξενογεννακοπούλου, που καθόταν πριν στην θέση σας, για το θέμα των εκλογών που τελικά δεν θα γίνουν. Η ίδια θα πάει και εκείνη κάποιες μέρες, είπε, να ξεκουραστεί. Εσείς ήσασταν από αυτούς που πιστεύατε ότι θα γίνουν εκλογές, είχατε σπριντάρει. Τώρα θέλει άλλη τακτική, είναι μαραθώνιος. Κοιτάξτε, όπως έχω τονίσει, οι εκλογές για κάθε βουλευτή ξεκινάν από την επόμενη μέρα των εκλογών που έχουν τελειώσει. Μην μείνετε από δυνάμεις όμως. Εγώ εκείνο που τονίζω είναι ότι η αγάπη της κοινωνίας νομίζω ότι μας δίνει δύναμη και κουράγιο να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε συνεχώς. Και ειδικά όταν η σχέση με τους πολίτες είναι ειλικρινής και αμοιβαία, νομίζω ότι μας δίνουν και δύναμη και θάρρος να είμαστε συνεχώς στις επάλξεις και πάνω απ' όλα να προσπαθούμε για το καλύτερο των πολιτών μας, της τοπικής κοινωνίας του καθενός μας και γενικότερα φυσικά προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Εσείς επειδή ήσασταν από τους βουλευτές που είχαν δώσει κάποιες ημερομηνίες για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, πιστεύετε τελικά ότι είναι καλύτερα να πάνε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τον Απρίλιο, γιατί έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, όπως λένε όλοι? Ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι πέρα από την ειλικρίνεια που τον διακρίνει, τη θεσμικότητα και τη σοβαρότητα, επέλεξε και νομίζω ότι αυτό είναι και το σωστό, έτσι θεσμικά να γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Το βλέπουμε άλλωστε και στην κοινωνία, η οποία θέλει να ολοκληρώνονται οι θητείες κάθε κυβέρνησης, να δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν στην κοινωνία μας και πάνω απ' όλα μια κυβέρνηση όπως η δικιά μας του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει διαχειριστεί μεγάλες κρίσεις, πανδημία, ενεργειακή, τουρκικά, νομίζω ότι θεωρείται και εμπιστεύεται η κοινωνία μας. Και υπάρχουν και πολλές σκέψεις για αυτό το χρονικό διάστημα που πιθανόν να προκύψουν εκλογές, διάφορα γεγονότα με την Τουρκία, με την πανδημία. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μια εκλογή ενός μήνα και τελειώνει. Είναι η απλή αναλογική, είναι διπλές οι εκλογές. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι η σκέψη και η απόφαση του Προέδρου μας είναι και σωστή και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, παρόλο που ειλικρινά ο χειμώνας είναι πολύ δύσκολος και θα πρέπει, όπως όλη αυτή την περίοδο των 3 χρόνων, η διαχείριση να είναι ακόμα πιο, θα έλεγα, χειρουργική για να αντιμετωπίσουμε τα τεράστια προβλήματα, τα ενεργειακά, της πανδημίας και να αντέξουμε σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Πάντως τα νομοσχέδια έρχονται σοριδών. Βροχή σοριδών, που σοριδών. Αυτό γίνεται σε προεκλογικά κλίματα. Οπότε λοιπόν αφήνετε κενά κι εσείς. Εμείς μπορούμε να αφήνουμε ό,τι και να θέλουμε. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάντα σε ετοιμότητα, σε εγρήγορση. Από εκεί και πέρα μπορούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αξιοποιούμε και να εκμεταλλευόμαστε την κάθε στιγμή. Μήπως είναι και στρατηγική αυτό, γιατί το δίλημα που είχε βάλει ο Πρωθυπουργός είναι ποιος θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Μήπως θέλει εντός εγώ να παίξει και με το γεγονός της συνέπειας ως προς το χρόνο των εκλογών? Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα και πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος θεσμικός, ειλικρινής και θέλει να εξαντλεί και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του. Μπροστά μας είναι ο χρόνος, υγεία να έχουμε, δύναμη και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε και να επιλύουμε τα θεσμικά προβλήματα. Ζούμε δύσκολες στιγμές, δεν έχουμε περιθώρια για κουβέντα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλεύουμε και να λύνουμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, που είναι πολλά και νομίζω ότι είναι ευτυχή συγκυρία για την κοινωνία μας που κυβερνάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεδομένη στιγμή. Επειδή λέτε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, ένα από αυτά είναι το ρεύμα και η ακρίβεια στα τιμολόγια. Χθες ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας ασκεί έντονη κριτική, γιατί λέει ότι αντί για κατάργηση της ρήτρας, ο κύριος Μητσοτάκης μας οδηγεί σε τιμές ρεκόρ. Κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι πρέπει να λέει. Το αφήγημά του πρέπει να είναι η αντιπολίτευση, η σκληρή αντιπολίτευση και σε πολλά επίπεδα να ξεφεύγει. Νομίζω ότι με την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής ήταν τόσο ξεκάθαρος ο κύριος Κρέκας ότι οι τιμές των τιμολογίων στη ΔΕΗ δεν θα ξεφεύγουν από τα 15 έως 17 λεπτά. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση είναι η υπεύθυνη πώς θα πληρώνει τους παρόχους με την επιπλέον τιμή που υπάρχει. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρος έτσι, ο κύριος Κρέκας ότι θα πληρώνει 0,337 λεπτά κάθε κιλοβατόρα.
θα χρειαστούν τουλάχιστον 1,3 δις περίπου προκειμένου για τον Αύγουστο να εκπληρώσει η κυβέρνησή μας τις υποχρεώσεις απέναντι στη ΔΕΗ και τους άλλους παρόχους. Έτσι ώστε κανένα νοικοκυριό, κανένα σπίτι, καμία επιχείρηση, κανένας αγρότης να μην επιβαρυνθεί πάνω στην τιμολογιακή μετά πολιτική. Μετά τι θα γίνει, κύριε Γεωργιακά, υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο εδώ να συνεχιστούν όλες αυτές οι είναι παροχές. Είναι ένα θέμα και αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει τις λύσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στον πολίτη. Βέβαια, ο χρόνος είναι μεγάλος, ο χειμώνας είναι βαρύς. Νομίζω όμως ότι η προσπάθεια και η υπευθυνότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλης της κυβέρνησης στρέφεται προς την κατεύθυνση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Βέβαια, σήμερα υπάρχει και το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Είναι αυτό. Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Κλείνει στρόφιγγα, μειώνεται το φυσικό αέριο από 40 στο 20%. Μην γυρίσουμε σε εποχές που ζεσταίναμε το κατσαρολάκι για να λουστούμε. Πρέπει να τα φοβόμαστε και αυτά. Ειλικρινά δεν είναι καλά τα μηνύματα. Έτσι, τα μαντάτα δεν είναι θετικά. Δεν είναι θετικά. Αναγκαζόμαστε να υπάρχει μια δέσμευση μείωσης του φυσικού αερίου κατά 15% σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει ο φόβος να αναγκαστούμε να μπουν φρένα και περιορισμοί στην καθημερινότητά μας και μην ξεχνάμε ότι η ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια πήγαινε προς το καλύτερο. Έτσι, αναβαθμίστηκε πολύ το βιωτικό επίπεδο και ειδικότερα σε εμάς τους Έλληνες. Θέλω να πιστεύω ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση του 2022 θα προσπαθήσουμε και θα βρούμε τις λύσεις αυτές που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να ζούμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι αυτή η ιστορία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας την πληρώνει η Ευρώπη, την πληρώνει η Ελλάδα, την πληρώνουν όλες οι χώρες βασικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιθανόν θα χρειαζόταν κατά την εκτίμησή μου έτσι να υπάρξει μια αναθεώρηση του προβλήματος. Μια συνολική αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε έτσι και να χειριστούμε, κανείς δεν αμφισβητεί ότι το άδικο της επίθεσης από τη ρωσική πλευρά που συνέβη το Φλεβάρι του 2022 και συνεπώς να μπορέσουμε να βρούμε τέτοια λύση έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμφέροντα είναι πολλά. Νομίζω ότι μεταξύ Δύσης και Ανατολής υπάρχει μια ισορροπία. Βλέπουμε το δολάριο με το ευρώ να είναι ένα προς ένα σχεδόν στην, το τελευταίο διάστημα. Πέρασε και πάνω τώρα. Πιθανό να περάσει και πάνω. Άρα όλα αυτά είναι εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται λοιπόν εγρήγορες και σημαντικές αποφάσεις. Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει για όλους για να μπορέσουμε να αντέξουμε και να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή που βιώνουμε όλοι μας. Τώρα μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν οι πυρκαγιές και υπάρχει και η διαχείρισή τους. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θριαμβολογείται στα καμένα αυτή την περίοδο. Είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει κάτι να λέει, πρέπει να έχει ένα αφήγημα. Νομίζω ότι η φωτιά είναι κάτι που όποιος δεν την έχει ζήσει από κοντά δεν μπορεί να κρίνει εύκολα. Και επειδή έχω κάνει νομάρχης από το 2007 έως το 2010 και έχω ζήσει το 7 τις μεγάλες φωτιές. Άρα θα έχετε ζήσει και τον μπαλάκι των ευθυνών. Και τον μπαλάκι των ευθυνών το έχω ζήσει και αυτό. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται υπευθυνότητα, σοβαρότητα και κανείς δεν μπορεί εύκολα να κριτικάρεις απ' έξω. Γιατί μέσα σε δευτερόλεπτα η φωτιά μπορεί να πάρει τεράστιες εκτάσεις, να σε εγκλωβίσει, να δημιουργήσει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν όταν είμαστε απ' έξω η κριτική πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποκτήσει εμπειρία πώς θα αντιμετωπίζουμε δύσκολα φαινόμενα και ιδιαίτερα φωτιές. Η εκτίμησή μου είναι ότι όντως από πέρσι η διαχείριση είναι πολύ καλύτερη και νομίζω με την πάροδο του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερη. Δεν μπορείς όμως πάντα όταν υπάρχουν άνεμοι δυνατοί, όταν είναι πολλά τα μέτωπα, γιατί βλέπουμε δεν είναι ένα μέτωπο. Ξαφνικά στην Αθήνα ξεφυτρώσανε 3-4 σημαντικά μέτωπα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι συγκεκριμένες, τα εναέρια μέσα είναι συγκεκριμένα. Προσπαθούν
όλοι και με τον καλύτερο δυνατό συντονισμό να τα απεξέλθουν. Με τον κύριο Οικονόμου που είπε ότι πήραμε μαθήματα από την περσινή εμπειρία. Κοιτάξτε, σίγουρα παίρνεις. Φτάνουν τα μαθήματα αυτά. Θέλουμε περισσότερα. Το Υπουργείο. Θέλουμε περισσότερα και όλοι μας το συμφωνούμε. Πρέπει όμως να εκτιμήσουμε ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες δυνατότητες έτσι που μπορούμε να καλύψουμε. Ποιος δεν θέλει να προσλάβει άλλους 1000 πυροσβέστες, ποιος δεν θέλει να προσλάβει άλλους 1000 νοσηλευτές ή γιατρούς ή οτιδήποτε. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένες οικονομικές δυνατότητες. Κυρία Ξενογιανακοπούλος, μου έλεγε πριν ότι κακώς προσελήφθησαν 1000 πανεπιστημιακοί αστυνομικοί και όχι δασοπυροσβέστες. Είναι μια άποψη σεβαστή για την κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ο καθένας δίνει τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Καλύφθηκαν και 500 θέσεις δασοκομμάντος που ξεκινήσανε φέτος. Νομίζω όμως ότι όλα χρειάζονται και στα πανεπιστήμια που ζούμε τόσα χρόνια μια άθλια κατάσταση καταλήψεων και μη λειτουργικότητας των πανεπιστήμιων. Χρειάζονται και αυτοί. Σαφώς όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Από εκεί και πέρα όμως και πυροσβέστες χρειάζονται και αστυνομικοί χρειάζονται και νοσηλευτές. Νομίζω ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση όλων των αναγκών που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα. Χρειάζεται σίγουρα περισσότερη ενίσχυση. Νομίζω ότι οι συγκυρίες, η ενεργειακή κρίση που μας έτυχε, έτσι, φαντάζεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι την αναγκαιότητα να πληρώνει η πολιτεία την ενέργεια για να μπορέσει να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές στον κάθε πολίτη, στην επιχείρηση, στον αγρότη για να μπορέσει να αντέξει. Νομίζω ότι τέτοιες δύσκολες καταστάσεις τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τύχει. Και παρόλα αυτά η κυβέρνησή μας εκτιμώ ότι αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συγκεκριμένες δυσκολίες. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στην ελληνική κοινωνία την καλύτερη δυνατή επιβίωση. Να περάσουμε στο θέμα της Τουρκίας και στις απειλές του Ερντογάν, ότι θα μάθει ο Πρωθυπουργός τη συνθήκη της Λοζάνης. Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν βλέπει στον ύπνο του, στο ξύπνιο του, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και για να συνεχίζει και να αναφέρεται στο όνομά του, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ελληνική κυβέρνηση, η τοποθέτησή του στο Κογκρέσο, στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν 1,5 μήνα περίπου και γενικότερα η αξιοπιστία, ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει στην παγκόσμια θα έλεγα κοινότητα τον έχουν κάνει να είναι φιάλτης του Τούρκου Προέδρου. Ο Τούρκος Πρόεδρος προκειμένου και αυτός να μπορέσει να επιβιώσει και να πολιτικά εννοώ και να έχει ένα φύγημα στην κοινωνία του στην Τουρκία προσπαθεί έτσι, σε καθημερινή βάση, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει, να ρίχνει εχμές και να κατηγορεί τον πρόεδρό μας. Νομίζω από μόνο του αυτό αποδεικνύει τη σημαντική εξωτερική πολιτική που ασκεί η χώρα μας μέσω του πρόεδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πιστεύω λοιπόν ότι η Τουρκία προσπαθεί να σταθεί και όπως είπαν και διάφοροι αναλυτές, μπορεί να διατηρείται αυτό το αφήγημα, αλλά νομίζω δεν θα τολμήσει να κάνει οποιαδήποτε κίνηση τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική περίοδο. Μάλιστα, πώς κρίνεται και κάποιες εχμές, για να μην πω επιθέσεις, κατά της Προέδρου της Δημοκρατίας, από στελέχη του βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι για τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις ότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Νομίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Σίγουρα όλες οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, στο σύνολό τους οι δικαστές είναι άψογοι, έτσι, και προσπαθούν να απονέμουν τη δικαιοσύνη με βάση τους κανόνες που έπονται. Λάθη γίνονται, άνθρωποι είναι και αυτοί και υπάρχουν και άνθρωποι όπως σε κάθε επάγγελμα, έτσι, που δεν έχουν άλλη την ικανότητα, άλλοι γιατί έχουν αδυναμίες να λειτουργούν αντικειμενικά. Νομίζω όμως σε κορυφαίο επίπεδο η δικαιοσύνη προσπαθεί να είναι και αντικειμενική και να επιβάλλει αυτό που πρέπει κατά το δοκούν. Εκτιμώ ότι εμείς οι βουλευτές ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν σχολιάζουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα αποφάσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν και να διχάσουν την κοινωνία. Νομίζω δεν πρέπει έτσι αφιδώς να εκφράζουμε γνώμη
πάνω στη δικαιοσύνη και να δημιουργούμε, και ιδιαίτερα όταν ένας κορυφαίος παράγων του τόπου μας, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τοποθετείται. Χρειάζεται λοιπόν και προσοχή και σεβασμός πάνω απ' όλα στους θεσμούς. Είτε είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, είτε είναι ο πρωθυπουργός, και ιδιαίτερα σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους, γιατί είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει η κατάσταση, να ανάψει μια σπίθα και να δημιουργηθούν διάφορες εντάσεις. Σεβασμός, η ποιότητα και πάνω απ' όλα να είμαστε εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκφράσεις μας και στις απόψεις μας. Θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει αίσθηση στη χώρα ότι δεν πρόκειται περί σχολιασμού αποφάσεων, εδώ προδικάζουμε στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν αυτό το προνόμιο συσταγωγικά υπάρχει σε άλλες χώρες. Και κρίνουμε τη δικαιοσύνη κατά το δοκούν. Όταν στο θέμα της Νοβάρτης πιθανόν οι απόψεις των δικαστών να ήταν εναντίον κάποιων προσώπων που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε η δικαιοσύνη ήταν υποκινούμενη. Όταν στη συνέχεια ήταν διαφορετικές οι αποφάσεις, ήταν αντικειμενική δικαιοσύνη. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και σεβασμός. Δεν χρειάζεται να είμαστε ανάλογα με το τι μας συμφέρει και ανάλογα με τις αποφάσεις που κατευθύνονται και πώς αποφασίζονται. Σεβασμός, γιατί αυτή η χώρα είναι και δημοκρατική και έχει εμπνεύσει παγκόσμια πάνω στον τομέα της δημοκρατίας όλη την Ιφίλιο. Άρα δεν μπορούμε εμείς το 2022 να μην σεβόμαστε αυτό που έχουν δημιουργήσει από το βαθύ παρελθόν ο ελληνικός πολιτισμός. Και από τη δικαιοσύνη να πάμε στη δικαστική αστυνομία. Να πάμε στη δικαστική αστυνομία. Αφού χαιρετήσουμε πρώτα τον κύριο Γιώργιακα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και να επιστρέψουμε από Σεπτέμβρη εδώ. Από Σεπτέμβρη δυνατά. Και εμείς να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, όπου με την ακρόαση φορέων συνεχίστηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση δικαστικής αστυνομίας. Τις απόψεις τους κλήθηκαν και κατέθεσαν εξωκοινοβουλευτικοί φορείς σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη σύσταση δικαστικής αστυνομίας. Η Μαργαρίτα Στενιώτη, πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τόνισε πως με τη δικαστική αστυνομία θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες στη δικαιοσύνη, ενώ την ικανοποίησή της εξέφρασε και η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, Σοφία Διπλοίδου. Με το σχέδιο νόμου περί σύστασης δικαστικής αστυνομίας ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων περί ίδρυσης της δικαστικής αστυνομίας, δηλαδή ενός αυτοτελού σώματος στα πρότυπα άλλων ένομων ευρωπαϊκών τάξεων που έχουν στεφθεί με αποτελεσματικότητα. Αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα της Ένωσης Εισαγγελέων ήδη από το έτος 1987. Απέστειλε σχετικό υπόνομα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης η Ένωσή μας το έτος αυτό. Και όμοιο υπόνομα απέστειλε και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Επετών Αθηνών κατά το ίδιο έτος, του 1987. Η σύσταση της δικαστικής αστυνομίας είχε προβλεφθεί νομοθετικά το νόμο 2145 του 1993. Θετικά επί του νομοσχεδίου τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτρης Βερβεσός. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλης της νομικής κοινότητας, δικηγόρων, δικαστών, εισαγγελέων, δικαστικών υπαλλήλων, η ίδρυση και η λειτουργία της δικαστικής αστυνομίας, η οποία θα λύσει μια σειρά από ζητήματα τα οποία σήμερα υπάρχουν στην απονομή και της λειτουργίας δικαιοσύνης, τόσο σε επίπεδο ποιότητας παροχής έργου, όσο και σε επίπεδο ταχύτητας απονομής δικαστικού έργου, το οποίο σήμερα σε πάρα πολλά σημεία πάσχει λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα μπορεί να συνδράμει το έργο των δικαστικών λειτουργών. Τις επιφυλάξεις του για το νομοσχέδιο διατύπωσε το μέλος της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Δημήτρης Λιάτσος. Μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι άμεσα και με συνοπτικές διαδικασίες θα προσληφθούν 600-700 άτομα, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν δικαστικές υπηρεσίες που λειτουργούν με 2 ή με 3 άτομα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι από το διαγωνισμό του 2017 και μετά δεν έχει γίνει κανείς διαγωνισμός για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες. Και μετά τους εκπροσώπους των φορέων πάμε να δούμε τι είπαν και οι βουλευτές στη συζήτηση επί των άρθρων. Με τη συζήτηση επί των άρθρων συνεχίστηκε στην αρμόδια επιτροπή η συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, επιφύλαξη εξέφρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία,
το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ. Παρατηρήσεις για τις διαδικασίες τελέχωσης του Σώματος Δικαστικής Αστυνομίας έκανε ο εισηγητής της πλειοψηφίας Ανδρέας Πάτσης. Στο άρθρο 5, στην παράγραφο 5, λέει για την απόσπαστη συνεκτιμούνται ο τόπος της κατοικίας του, η προσωπική και η οικογενειακή του κατάσταση. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορεί να προβλεφθεί για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα πολλαπλών αποσπάσεων και αιτήσεων για αποσπάσεις, εάν θα μπορούσε να προβλεφθεί μια μοριοδότηση της εντοπιότητας. Δηλαδή, εάν κάποιος έχει μένει στην Αθήνα, έχει οικογένεια, εδώ μεγάλωσε, αλλά για να βρει μια δουλειά μετά παίρνει τη θέση στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, και στη συνέχεια αιτείται την απόσπασή του για οικογενειακούς λόγους, γιατί αυτά να μην προϋπάρχουν στη μοριοδότησή του, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εντοπιότητα και να μην γίνεται αυτή η αλλαγή κατοικιών και στη συνέχεια έρχονται τα αιτήματα περί αποσπάσεων, τα οποία είναι πολλαπλά. Νομοτεχνικά προβλήματα επισήμαναν τόσο ο εισηγητής της μειοψηφίας Αλέξανδρος Χρήστος Αυλονίτης, όσο και ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ Χάρης Καστανίδης, με την κριτική τους να εστιάζεται στην προβλεπόμενη από το νομοσχέδιο διεύθυνση του σώματος από συνταξιούχο δικαστικό. Η διοικητική παγωγή του ένοπλου τμήματος σε προϊστάμενο που δεν είναι ενταγμένο στην αστυνομική δομή και δεν έχει αστυνομική ιδιότητα, με αντίστοιχη γνώση και πείρα, μόνο σε αναποτελεσματικότητα, υποθέτω, και πιθανώς σε φιάσκο θα οδηγήσει την ελόγω υπηρεσία. Πράγμα που απέφχομαι. Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που ορίζει τη διεύθυνση της δικαστικής αστυνομίας, σε αυτήν τη διεύθυνση προείσταται κατά την πρόβλεψή σας ανώτατος ή ανώτερος συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός που ορίζεται για θητεία 3 ετών που μπορεί να ανανεωθεί για άλλα 3 χρόνια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δηλαδή, αν είναι καλός αυτός ο συνταξιούχος, θα πάει μέχρι τα 73 του χρόνια. Η διάταξη αυτή είναι εντελώς παράλογη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης όμως κάνει μια επιλογή η οποία δεν είναι αποδεκτή. Επιλέγει ο επικεφαλής της διεύθυνσης δικαστικής αστυνομίας να είναι άνθρωπος οριζόμενος επί θητεία 3 χρόνων με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 χρόνια. Και τον επιλέγει μάλιστα με αποφασιστική εξουσία ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αποδίδουμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης τεράστια ευθύνη για μια επιλογή που γίνεται χωρίς κανένα αντικειμενικό σύστημα που μας οδηγεί στην επιλογή. Και του αποδίδουμε τεράστια ευθύνη, διότι λανθασμένες επιλογές θα οδηγήσουν και σε πράξεις οι οποίες ενδεχομένως θα καταλογίζονται απευθείας και στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Νομίζω λοιπόν ότι εάν τελικώς οδηγηθούμε προς την κατεύθυνση της επιλογής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία αντικειμενικής αξιολόγησης. Τον κίνδυνο της σύγχυσης αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο ένστολο και το πολιτικό επιστημονικό προσωπικό επικαλέστηκε ο Κωνσταντίνος Χίτας της Ελληνικής Λύσης, ενώ για προσπάθεια άλωσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης έκανε λόγο η Μαρία Πατζίδη του ΜέΡΑ25. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι επιμέρους αρμοδιότητες της δικαστικής αστυνομίας διακρίνονται με βάση την υποδιαίρεση της σε πολιτικό και αστυνομικό τομέα. Σημειώνω και εδώ ότι η ενδεικτική απαρίθμιση των αρμοδιοτήτων ενέχει κίνδυνο σύγχυσης αρμοδιοτήτων. Έρχεται ένα σχέδιο νόμου για τη δικαστική αστυνομία που ασφαλώς θα γίνεται αντιληπτό σαν μια προσπάθεια άλωσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Τώρα θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη ταξικότητα. Πολύ απλά γιατί οι υπάλληλοι ενός σώματος της αστυνομίας θα είναι λιγότερο ανεξάρτητοι από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, υποστήριξε ο Υπουργός Κώστας Χιάρας, επισημένοντας την κατά βάση θετική άποψη όλων των φορέων που κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου και απαντώντας στις επιμέρους παρατηρήσεις και ενστάσεις. Το να είχαμε ως δυνατότητα και τους εν ενεργεία δικαστικούς, νομίζω ότι η απάντηση δόθηκε από τους πρόεδρους των ενώσεων. Την πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και την εκπρόσωπο της Ένωσης Εισαγγελέων. Άρα λοιπόν, με το να ακροβατεί κανείς με ένα θέμα συνταγματικότητας, αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και η πρόταση είναι για συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που θεωρώ ότι κλείνει ένα πολύ μεγάλο κύκλο μεταρρυθμίσεων, να το δούμε όλοι με μεγάλη προσοχή, με τη σοβαρότητα που αξίζει,
αλλά κυρίως με την προοπτική που δίνει, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα που τουλάχιστον μέχρι σήμερα φαίνεται απολύτως άλυτο. Νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα τελευταία 3 χρόνια είναι μια προσπάθεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες που θέλω να πιστεύω ότι με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλάβαμε σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα θα δούμε μια διαφορετική εικόνα για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Να περάσουμε τώρα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και στις επίκαιρες ερωτήσεις όπου συζητήθηκαν θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων γεωργών και κτηνοτρόφων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Μανώλης Συντιχάκης με τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης Χρήστο Τριαντόπουλο, να αναφέρεται στην απάντησή του σε μια συνεκτική δέσμη μέτρων στήριξης των πληγέντων. Η περιοχή Αγίου Βασιλείου έχει καεί και άλλες φορές στο Ρέθυμνο και δεν υπήρξε ποτέ κανένα μέτρο από καμία κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς. Απουσιάζει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, με διαχρονικές ελλείψεις στην αντιπυρική προστασία, στην πυροσβεστική υπηρεσία, με ελλείψεις πάνω από 3.500 οργανικές θέσεις πυροσβεστών. Τα κατεπήγοντα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, έτσι ώστε να κηρυχτεί η περιοχή καταρχήν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να ξεκινήσει και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, με ενίσχυση βέβαια των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό, γιατί είναι ένα ζητούμενο και αυτό, για να ολοκληρωθεί με ταχύτατες διαδικασίες. 2. Να υπάρξει πλήρη και άμεση αποζημίωση από το κράτος στο 100% της ζημιάς για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Ήδη με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι κοινότητες Αγίας Γαλήνης, Μελάμπων, Σακτουρίων, Κρύας Βρύσης και Ορνές της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης και η κοινότητα Ροδάκινου της Δημοτικής Ενότητας Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με ισχύ έως και τη 16η Ιανουαρίου του 2023. Αναφορικά τώρα με τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά το μήνα Ιούλιο, όπως ανακοινώθηκε και χθες, προκύπτει μια συνεκτική, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Μέτρα που αφορούν μόνο όσους έχουν πληγεί άμεσα από την πυρκαγιά. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, οι αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και για την οικοσκευή, η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά τα κτίρια και τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Με επίκαιρη ερώτησή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Μουλκιώτης ζήτησε να καταβληθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν προσφύγει δικαστικά ή όχι. Η κυβέρνηση έχει ηθική υποχρέωση. Με πολιτική απόφαση. Τώρα, να ξεκαθαρίσει, αφού αναλογιστεί τι έδωσε στους λίγους, όπως έκανε στο πρόλογό μου, πού βρήκε δημοσιονομικά περιθώρια συγκεκριμένες κατηγορίες λίγων. Εκεί τα βρήκε. Να τα βρει και εδώ λοιπόν τα περιθώρια και να δώσει σε όλους αυτούς τους αξίους που δικαιούνται αυτά τα οποία τους οφείλονται. Απαντώντας, ο Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου τόνισε ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές, επισημένοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση έχει αγγίξει τα όρια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων. Χρησιμοποιεί την έκθεση ηθική υποχρέωση. Αναρωτιέμαι όμως, η ηθική υποχρέωση της κυβέρνησης εξαντλείται μόνο στη χορήγηση των συγκεκριμένων αναδρομικών στο σύνολο των συνταξιούχων? Μιλάμε για ένα κονδύλι, το οποίο κανένας δεν το συζητάει εδώ πέρα, 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο και από το αρχικό του, των 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και σε μια χώρα που μετά την κρίση της πανδημίας υφίστανται τις συνέπειες ενεργειακής κρίσης που κανείς δεν ξέρει ούτε πόσο θα διαρκέσει, ούτε ποια θα είναι η έντασή της. Δεν έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στον άνεργο, στον εργαζόμενο, στη μικρομεσαία επιχείρηση, στον ελεύθερο επαγγελματία. Φυσικά και έχουμε απέναντι σε όλους και κυρίως στους πιο ευάλωτους από αυτούς έχουμε υποχρέωση συνδρομής όχι μόνο ηθική, αλλά και συνταγματική. Όμως παράλληλα, όπως τόνισα και στην πρωτολογία μου, η πολιτεία οφείλει να σέβεται τις δημοσιονομικές ισορροπίες και να κρατάει εφεδρείες για τις δύσκολες μέρες. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκητάλη στην Ολομέλεια της Εθνικής Αντιπροσωπείας, όπου θα ξεκινήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση των αστυνομικών σχολών. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο στις 8.30. Να έχετε όλοι μια πολύ πολύ καλή μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.